Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το Νέα Κρήτη.gr. Συγκλονιστικό σήμερα ο Μιχάλης Λεμπιδάκης στην πολύκροτη δίκη της απαγωγής του, με τον επιχειρηματία να προχωρά σε συνταρακτικές αποκαλύψεις. Ήταν κακοποιοί αλλά όχι δολοφόνοι, υποστήριξε στο δικαστήριο και περιέγραψε αναλυτικά την ενέδρα που του έστησαν οι απαγωγείς, τα κρυσφύγετα αλλά και τις απίστευτες συνθήκες κράτησής του. Κλείδωσε, όπως όλα δείχνουν, η υποψηφιότητα που θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία για την Κρήτη στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η υποψήφιος περιφερειάρχης θα είναι ο 34χρονος Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ανιψιός του πρώην βουλευτή Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριστικών και παιχνιδιών ξεκινά στο Ηράκλειο. Σκοπός της δράσης είναι τα είδη να διατεθούν τις ημέρες των εορτών στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο, καθώς και σε κοινωνικές δομές και ιδρύματα της πόλης. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.